Πού είναι και αυτός ο Αλέξης? Νομίζω ότι πρέπει αυτό το πείραμα με την αλλαγή ρούχων να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω κι εγώ στο σπίτι μου επιτέλους. Μα του είπα να έρθει τώρα, μα πού είναι? Έφερα και το ποδήλατο. Μόνο αυτό θα μου λείψει. Α, νάτος ο Αλέξανδρος. Ωραία. Αλέξανδρε! Αλέξη, τι κάνεις? Αλέξανδρε, να, συγγνώμη για εκείνο το φιλί με τη φίλη σου. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όμως να γίνουμε πάλι αυτοί που ήμασταν και να γυρίσει ο καθένας στο σπίτι του, δεν συμφωνείς? Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ήταν ωραία, αλλά μου έλειψαν οι γονείς μου. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έλειψαν. Μα πώς είτε σε αυτό το σπίτι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς λάπτοπ? Έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν έχουμε πολλά λεφτά. Ενώ εσείς... Ναι, κρίμα. Μπορεί να το ξανακάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ίσως στο σχολείο. Α, ναι, στο σχολείο θα έχει πλάκα. Όταν δεν ξέρω εγώ κάτι, θα πηγαίνεις εσύ και θα γράφεις. Ναι, έτσι θα το κάνουμε. Τώρα όμως ας το τελειώσουμε. Αρκετά κράτησε. Ωραία. Λοιπόν, θα μου δώσεις τα ρούχα μου και εγώ θα σου δώσω τα δικά σου. Ωραία, έλα. Πάρε πρώτα, τι να αλλάξουμε, να αλλάξουμε πρώτα το παντελόνι. Ναι, έλα. Θα σου δώσω εγώ το παντελόνι σου και μετά εσύ θα μου δώσεις το δικό μου. Πολύ χαίρομαι που θα τελειώσει αυτό, αν και περάσαμε ωραία. Ναι, ωραία ήτανε. Και είχε πλάκα γιατί κανένας από τους γονείς μας δεν κατάλαβε ποιος είναι ποιος. Ορίστε, πάρει και αυτό. Ω, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Δεν μου πήγαιναν και πολύ τα δικά σου ρούχα. Ναι, και εμένα. Νιώθω πιο καλά με τα δικά μου. Εκεί είναι αυτός. Τι έγινε, κι άλλος είναι εκεί που του μοιάζει? Τώρα θα δει τι θα πάθει για την προηγούμενη φορά. Θα του ρίξω αυτή την μπάλα στο κεφάλι. Ετοιμάσου, αμικρέ Αλέξανδρε. Ναι, και έτσι που λες. Η μύτη μου. Αλέξανδρε, τι έπαθες? Ποιος σε χτύπησε με την μπάλα? Η μύτη μου. Να καλέσω ένα ασθενοφόρο, είσαι καλά? Όχι, όχι, εντάξει, δεν τρέχει αίμα. Οχ, είναι ο μεγάλος Αλέξανδρος. Έπεσε κάτω με τη μία, έτσι, για να καταλάβει ότι δεν θα έρχεται ποτέ ξανά σε αυτή την πλατεία. Πάλι εσύ εδώ. Μα τι συμβαίνει, όλη την ώρα με κυνηγός. Αλέξη, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Αυτός ο μεγάλος Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ τρομερός. Σιγά, ποιος είναι αυτός που θα μας διώξει από τη δική μας παιδική χαρά? Εμείς εδώ πέρα παίζουμε τόσο καιρό. Ναι, αλλά σου λέω ότι πρέπει να φύγουμε. Αυτός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα εδώ είστε εσείς? Και εσύ ποιος είσαι που μοιάζει με τον μικρό Αλέξανδρο? Η αδερφή του? Κοίτα, μη μου μιλάς. Φύγετε αμέσως από εδώ. Πάμε, πάμε γρήγορα, Αλέξανδρο, φύγουμε. Δεν αστείευεται αυτός. Είναι χαζός. Τι είπες εσύ? Πάρε και αυτήν για να μάθεις να μέλες εμένα χαζό. Τι κάνεις εκεί το φίλο μου? Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Εμένα με λένε Αλέξη και ξέρω πολεμικές τέχνες. Άφησέ με. Άφησέ με, σου είπα. Είσαι πολύ δυνατός. Αλέξη, πω, είσαι πολύ δυνατός. Πάρε και αυτήν να μάθεις. Το κεφάλι μου. Δεν θα σε αφήσω ξανά να πειράξεις το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Άλλη φορά να θυμάσαι. Μα τι έκανες? Μπόρεσες και τα έβαλες με τον μεγάλο Αλέξανδρο? Είσαι καταπληκτικός. Πού τα έμαθες αυτά? Έκανα με τον πατέρα μου πολεμικές τέχνες, οπότε ξέρω 5-6 κινήσεις. Πω, και είσαι και πολύ δυνατός.
Ναι, δεν είχα ξαναμαλώσει, αλλά τώρα δεν ξέρω. Ήτανε πολύ άδικο όλο αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, πρέπει να πάμε σπίτι γιατί άμα συνέλθει ο μεγάλος Αλέξανδρος θα μας κυνηγάει. Το κεφάλι μου μάτωσα κιόλας. Αχ, τι ήταν αυτό που με βρήκε.